Στα γραφεία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας οι συσκέψεις είναι συνεχείς, με ελάχιστα 24 ώρα να απομένουν για την εφαρμογή των νέων χρωματιστών τιμολογίων, η μάχη της αγοράς θα δοθεί για την προσφορά ελκυστικών τιμών στα κίτρινα και στα μπλε τιμολόγια. Όμως, παρά τη συνεχή κάλυψη του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης, οι καταναλωτές δεν έχουν κατανοήσει ακόμα πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα τιμολόγησης. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες κιόλας δεν μας δίνουν το περιθώριο. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι ελλιπείς. Ουσιαστικά δεν δίνουν τιμές. Οπότε είναι ρισκαδόρικο οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις. Το καλό είναι όμως ότι μπορείς να πας από τη μία επιλογή στην άλλη, οποιαδήποτε στιγμή από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Οπότε ακόμα το ψάχνω. Επίσης και παρά τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά χονδρικής, ελάχιστοι καταναλωτές ελπίζουν ότι θα πληρώνουν λιγότερα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν, γιατί πρέπει να πληρώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μετακυλίεται στον κόσμο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η φασαρία με το χρώμα των τιμολογίων. Θα μπορούσε να ήταν κάτι πιο απλό, να το καταλάβαινε και ο κόσμος καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μείωση των τιμών, όπως έχει δείξει η ιστορία τον τελευταίο καιρό. Ή αν είναι για αυξομοίωση, δεν θα είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι όλοι θα οδηγηθούμε στο πράσινο, αλλά περισσότερο από έλλειψη γνώσης και όχι από απόφαση. Όπως όλα δείχνουν, τους πρώτους μήνες του 2024 οι περισσότεροι καταναλωτές θα βρεθούν στο πράσινο τιμολόγιο. Προς το παρόν στο πράσινο και μετά ό,τι με συμφέρει, ανάλογα τη τιμή που θα είναι, θα πάω, αν με συμφέρει στο ίδιο ή σε άλλα. Σας το έχει προτείνει κάποιος το πράσινο τιμολόγιο ή από μόνος σας, από δική σας έρευνα? Από ό,τι έχω δει στην τηλεόραση. Πιστεύετε ότι οι τιμές θα είναι πιο υψηλές τον νέο χρόνο ή θα πέσουν? Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Βλέποντας και κάνοντας. Προκειμένου να αποτρέψουν μια ενεργειακή κρίση όπως αυτή που έπληξε την Ευρώπη το 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.